Δημήτρη, καλημέρα από την Αθήνα. Ευχαριστούμε για το χρόνο που μας διέθεσες. Λίγες ώρες πριν ένα ακόμη μεγάλο μάτς της Ευρωλίγκα απέναντι στον Ολυμπιακό. Θέλω καταρχήν να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας ξεκινώντας γύρω από το πολύ μεγάλο, ασυνήθιστο για τα δεδομένα του ευρωπαϊκού μπάσκετ αλλά και για τις μεγάλες ομάδες, διάστημα στο οποίο βρίσκεται στον πάγκο της ΤΣΣΚΑ, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα κλαμπ στην Ευρώπη. 7ος χρόνος φέτος, 2 ευρωπαϊκά, συνολικά 15 τίτλοι, αν δεν κάνω λάθος, σε ομαδικό επίπεδο, πέρα από τις ατομικές διακρίσεις. Πού το πας? Καταρχήν, καλημέρα σε όλους σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια. Δεν ξέρω αν είναι ασυνήθιστο ή συνηθισμένο. Όταν υπέγραφα το 2014, προφανώς δεν είμαι ούτε μελλοντολόγος, ούτε μάγος, δεν ξέρω και κανείς δεν ξέρει. Η δουλειά του προπονητή είναι ουσιαστικά σαν αυτή των, αν θες, μεταφερόμενων θειάσεων, με την έννοια το ότι πρέπει να είσαι έτοιμος και με μια βαλίτσα στο χέρι για να πας στον επόμενο προορισμό. Εν τούτης, και εγώ αλλά και οι συνεργάτες μου και γενικότερα οι άνθρωποι που με βοηθούν σε όλο αυτό που κάνουμε όλοι μαζί, πέσαμε με τα μούτρα στη δουλειά, βάλαμε τις αρχές μας και προσπαθήσαμε να χτίσουμε σχέσεις και συνεργασίες. Ρώσικα έχεις μάθει τα τελευταία 7 χρόνια? Καταλαβαίνω περισσότερα από όσο μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορώ να πω μεγάλα λόγια, αλλά ίσως μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ίσως ενός χρόνου, να μπορώ να επικοινωνήσω πολύ πιο εύκολα. Μπορώ να καταλάβω, όπως είπα, και να επικοινωνήσω και στην μπασκετική διάλεκτο πολύ πιο εύκολα. Εννοείται και αυτά τα στοιχεία που χρειάζεται για το μπασκετικό κομμάτι, αν και οι προπονήσεις γίνονται στα αγγλικά, αλλά καταλαβαίνω πολύ περισσότερα από ό,τι μπορώ να μιλήσω. Κυκλοφορώντας τους δρόμους της Μόσχας, άλλωστε μετά από 7 χρόνια πλέον, ξέρεις πάρα πολύ άνετα γενικότερα όλα τα κατατόπια. Εισπράττεις, αν και ο ρωσικός λαός δεν είναι τόσο εκδηλωτικός όσο εμείς οι Βαλκάνοι, εισπράττεις αυτή την αναγνώριση που σου αναλογεί? Κοίτα, αυτό που εισπράττω πρώτον είναι η αναγνώριση από την διοίκηση, από τους σπόνσορες και από τον κόσμο ο οποίος έρχεται στο γήπεδο, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Προφανώς και ο κόσμος, αν εννοείς αυτό έξω, όταν βγαίνω σε ένα μόλι, σε ένα εστιατόριο, αυτοί που ασχολούνται με τα αθλητικά δρόμενα. Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι θα έρθουν να φωτογραφηθούν, να πούν μια κουβέντα ή να συζητήσουμε κάτι. Και προφανώς έχω φτιάξει φιλίες και γνωριμίες με ανθρώπους οι οποίοι ειδικεύονται σε διάφορα είδη δουλειάς, σε διαφορετικά, αν θέλεις, με αυτά που εγώ ασχολούμαι, δηλαδή με τον αθλητισμό. Το λέω γιατί είσαι ο άνθρωπος ο οποίος έβγαλε την ΤΣΣΚΑ από μια δύσκολη περίοδο, στην μετά Μεσίνα εποχή, που ήταν ο πρώτος προπονητής που της ξαναχάρισε ευρωπαϊκό τίτλο, που την οδήγησε σε 2 ευρωπαϊκούς τίτλους, το 6 και το 8. Μετά ακολούθησε μια εξαετία δύσκολης πορείας για την ρωσική αρκούδα. Και τα τελευταία χρόνια με σένα στον πάγκο η ομάδα βρίσκεται πάντα στα Final Four και γενικότερα πρωταγωνιστή σε πολύ υψηλό επίπεδο, έχοντας κατακτήσει και 2 ευρωπαϊκούς τίτλους μέσα σε 2 χρόνια. Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει συχνά και φαντάζομαι αυτό σε γεμίζει και κίνητρο, γιατί έχεις μάθει γενικότερα να βρίσκεις κίνητρο μέσα από την καθημερινή προπόνηση και τους αγώνες της εβδομάδας, έτσι δεν είναι? Εγώ ηγήθηκα αυτή τη προσπάθεια τη οποία είπε, αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που εργάστηκαν, συνεργάστηκαν μαζί μου και ιδιαίτερα οι παίχτε, οι οποίοι φέραν ει πέρα αυτού του είδου τι αποστολέ. Οπότε δεν το θεωρώ ω προσωπική επιτυχία, αλλά ω μια ομαδική δουλειά η οποία έγινε και έφερε αποτέλεσμα. Εγώ ηγήθηκα αυτή τη προσπάθεια. Η ηγεσία όμω πάντα παίζει ρόλο σε όλου του τομεί. Που... Προφανώ. Είναι ένα αμφίβολο γεγονό αυτό. Αλλά θα πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία αγαστή από πολλές πλευρές και μάλιστα οι παίχτες να μετουσιώσουν σε πράξη αυτά τα οποία εμείς σχεδιάζουμε στο χαρτί ή στην προπόνηση. Το σημαντικό είναι ότι το καταφέραμε αυτό με 2 διαφορετικές γενιές και η ομάδα ανανεώνεται και συνεχίζει να πρωταγωνιστεί και να έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Προφανώς γιατί έχουμε πολύ καλούς αθλητές, οι οποίοι όμως χρειάζονται και το χρόνο τους για να δέσουν και να γίνουν ομάδα. Για να γίνουν ομάδα χρειάζεται λοιπόν όλες αυτές τις συνεργασίες που είπα, να περάσουμε διάφορες φάσεις και μάλιστα οι φάσεις οι οποίες είναι και αυτές που λέμε στον αθλητισμό που σου δίνουν το μεγαλύτερο κίνητρο, όπως σωστά είπες, οι φάσεις οι οποίες δεν είναι και καλύτερες, δεν είναι οι νίκες, είναι οι ήττες. Είναι οι σφαλιάρες που προς, είναι οι μη αναμενόμενες ήττες. Είναι οι αντικσότητες που μπορεί να αντιμετωπίσεις γιατί χάνεις έναν αθλητή, χτύπα ξύλο από τραυματισμό ή από ίωση ή από τον κορονοϊό που δυστυχώς
μας περιβάλλει όλο αυτό το τελευταίο διάστημα. Έδωσες την καλύτερη assist για το επόμενο κεφάλαιο της συζήτησης, το κεφάλαιο πανδημία. Είστε ένας οργανισμός που έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από όλη αυτή την ιστορία. Χάσατε το γιατρό σας στο ξεκίνημα όλης αυτής της περιπέτειας. Εσύ νόσησες ουσιαστικά στο τελείωμα του καλοκαιριού. Είχατε και άλλα κρούσματα στην ομάδα. Πώς βίωσες εσύ όλη αυτή την κατάσταση, πριν περάσουμε στην επιρροή της πανδημίας στην Ευρωλίγκα? Ναι, δυστυχώς έγιναν ακριβώς όπως τα είπες τα πράγματα. Ο Ρώμα δεν είναι πλέον μαζί μας, ήταν ένας εκ των γιατρών μας. Εγώ νόσησα στις αρχές του Αυγούστου, αλλά εφόσον επέστρεψα υγιής και έδωσα τη μάχη μου με τον κορονοϊό, στο οποίο οφείλω εδώ να πω ακόμη μια φορά ευχαριστώ σε όλους τους θεράπονες, γιατρούς, νοσηλευτές, αλλά και στο νοσοκομείο Σωτηρία και σε όλους τους ανθρώπους που με βοήθησαν, και από την πολιτική ηγεσία, αλλά και από το ιατρικό προσωπικό. Ερχόμενος εδώ, λοιπόν, αντιμετωπίσαμε πολλά κρούσματα. Δεν ήταν ένα ή δύο. Δεν ξέρω κατά πόσο είσαι πληροφορημένος στο ότι εκτός των αθλητών, οι οποίοι εύλογα πληροφορηθήκατε ότι είχαν κορονοϊό και δεν ήταν στις αποστολές, είχατε ή πολλά μέλη ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Συγγνώμη. Είχατε πολλά μέλη του οργανισμού, του staff, γενικότερα. Είχαμε πάνω από 45 με 50 άτομα στον οργανισμό, στα γραφεία μας. Άνθρωποι που εργάζονται στο οικονομικό τμήμα, στο marketing, στην καθημερινότητα της CSKA. Είχαμε όλη τη δεύτερη ομάδα και τους προπονητές της δεύτερης ομάδας με κορονοϊό. Και γενικότερα ήταν πάνω από 50 άτομα, ίσως να λέω και λίγα. Μπορεί να ήταν και πολύ περισσότερα. Και είναι κάτι το οποίο δυστυχώς είναι αυτό το οποίο, αν εσύ ως δημοσιογράφος με ρωτήσεις τι σε ανησυχεί περισσότερο, είναι να μην δω, όπως είπα πολλές φορές σε συναδέρφους σου, το τηλέφωνο χτυπάει και να είναι το όνομα του γιατρού, του Γιούρι, στην οθόνη μου, που σημαίνει ότι κάτι θα πρέπει να μου εκφράσει δυστυχώς κακό. Και είναι αυτό το οποίο δεν μπορώ να ελέγξω. Δηλαδή, όλα τα άλλα μπορούμε να τα ελέγξουμε. Να παίξουμε καλύτερα άμυνα, να τρέξουμε περισσότερο, να πάρουμε τα rebound, να κυκλοφορήσουμε την μπάλα, να βρούμε τους κατάλληλους πέντε. Αυτά μπορούμε να τα διορθώσουμε με τη δουλειά. Αλλά το απρόοπτο δυστυχώς δεν το διορθώνεις άμεσα. Γενικότερα, πώς βλέπεις να εξελίσσεται η διοργάνωση? Σίγουρα το εγχείρημα του να ξεκινήσεις μια διοργάνωση ενώ ουσιαστικά βρισκόμαστε στο δεύτερο κύμα της πανδημίας σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά η δική μου αίσθηση, που βλέπω τα πράγματα έξω από τις γραμμές και παίρνω την πληροφορία, είναι ότι σιγά σιγά ομαλοποιείται λίγο η κατάσταση και η προσπάθεια που καταβάλλει η Ευρωλίγκα είναι πολύ ηρωική στο να διεξαχθεί το πρωτάθλημα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Καταρχήν, η απόφαση αυτή η οποία πάρθηκε μετά από την συνάντηση όλων των ιδιοκτητών των ομάδων ήταν να συνεχιστεί να προσπαθήσουμε να παίξουμε μπάσκετ και να δώσουμε έστω την εικόνα προς τα έξω ότι αγωνιζόμαστε και ο κόσμος μέσω των τηλεοπτικών δικτύων ή του ίντερνετ να μπορεί να δει, να εξακολουθεί να βλέπει μπάσκετ. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε διάφορες δυσκολίες, τις οποίες αντιμετώπισαν αρκετές ομάδες και προσπαθούμε να προσαρμοστούμε έτσι ώστε να βγει αυτή η σεζόν. Αγωνιστικά, πόσο έχει επηρεάσει όλη αυτή η νέα κατάσταση την Ευρωλίγκα? Βλέπουμε αγώνες με άδεια γήπεδα, ουσιαστικά δεν υπάρχει ο παράγοντας έδρα και νομίζω ότι αυτό το χαρακτηριστικό έχει προσθέσει και την παράμετρο της έκπληξης σε πολλά παιχνίδια, έτσι δεν είναι? Είναι αδιαφεσβήτητο το γεγονός, η εικόνα που έχουμε δει όταν ομάδες πλήττονται από τον ιό και να ξεκινήσω και από τη δική μου ομάδα και από άλλες ομάδες. Μπορούμε να αναφέρουμε τη Βιλερμπάν, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τον Μιλάνο, πολλές ομάδες, έτσι, για να μην αδικήσω κάποια ομάδα. Ίσως είναι λίγες οι ομάδες που δεν είχαν συμπτώματα. Και αν δεις, αν ανοίξω μια μικρή παρένθεση, επέτρεψέ μου, από τις 18 ομάδες, αν δεν κάνω λάθος, με τα χθεσινά παιχνίδια που παίχτηκαν, που ήταν αναβληθέντα παιχνίδια, νομίζω μόνο οι 7 έχουμε παίξει όλο τον αριθμό των παιχνιδιών μέχρι τώρα. Οι 7 από τις 18, αν δεν κάνω λάθος, έχουν παίξει όλο τον αριθμό των παιχνιδιών που έχουν δοθεί. Αυτό είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι δύο ομάδες που δεν είχαν κρούσματα μέχρι στιγμής, η Βαλένθια και η Μπασκόνια. Ωραία. Δεν το ήξερα αυτό, μου το επιβεβαιώνεις στη συζήτησή μας. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό αποδεικνύει, παραδείγματος χάρη, εμείς όταν είχαμε κρούσματα, δεν πήγαμε με τον Ερυθρό Αστέρα, έπρεπε να παίξουμε. Ενώ είχαμε την απώλεια 4 αθλητών μας, ή 5, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, είναι μια παράξενη σεζόν, η οποία προφανώς ο παράγων τύχη
θα παίξει αρκετά μεγάλο ρόλο και έχει επηρεάσει το γεγονός, να σας δώσω ένα παράδειγμα, εμείς προετοιμαζόμασταν για το πρώτο παιχνίδι τη σεζόν με την Μπαρτσελόνα, θεωρώντας ότι τελικά δεν θα έχουμε τον Mike James, ο οποίος είχε μια απλή ίωση τελικά, αλλά έπρεπε να μείνει εκτός δραστηριοτήτων ομάδος, αλλά την παραμονή του αγώνα, που ο Mike James τελικά ήταν καλύτερα και δεν είχε κορονοϊό μετά τα τεστ που έκανε τα επαναλαμβανόμενα, ήρθε στην προπόνηση, αλλά πολλέσαμε τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος τελικά είχε κορονοϊό ενώ προπονείτο με την ομάδα και προφανώς κόλλησε κάποιους άλλους αθλητές.